Ακούσουμε για εσάς, κύριε Συντηχάκη. Δεν ξέρω αν και εσείς ακούσατε τον Υπουργό, αλλά εν πάση περιπτώσει τον έχετε ακούσει έτσι κι αλλιώς όλες αυτές τις μέρες. Για πέστε μας. Τον άκουσα τον κύριο Υπουργό. Αυτό έτσι με το αγγελικό πρόσωπο. Δεν είναι τυχαίο που τον έβαλε και ο Πρωθυπουργός ως Υπουργό Εργασίας, ακριβώς για να βγάλει όλη αυτή τη βρώμικη δουλειά. Κοιτάξτε, θέλει πολύ θράσος. Πραγματικά θέλει πολύ θράσος να παρουσιάσεις ένα αντεργατικό, άκρος αντεργατικό νομοσχέδιο που συγκυρίζει ένα-ενάμιση αιώνα πίσω, να το παρουσιάσεις ως φιλεργατικό. Πραγματικά δεν πείθει κανέναν. Είναι γελοιότητες αυτά που λέει ο Υπουργός. Είναι δυνατόν να ανακαλύπτει τη μητέρα που θέλει να δουλεύει 10 ώρες την ημέρα χωρίς πρόσθετη αμοιβή για να κάθεται, λέει, την Παρασκευή για να βλέπει το παιδί της? Προφανώς η ίδια η μητέρα δεν θέλει να βλέπει τα παιδιά της, για παράδειγμα, τις Κυριακές. Αφού το ίδιο το νομοσχέδιο ουσιαστικά απελευθερώνει, καταργεί την κυριακάτικη αργία. Όχι για όλους, κύριε Συντηχάκη. Υπήρχε και εσείς από την άλλη πλευρά σαν τον Υπουργό. Δεν την καταργεί για όλους. Για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων την καταργεί. Δεν την καταργεί για όλους, λέω, την κυριακάτικη αργία. Μην κάνουμε ότι. Για κανένα δεν καταργεί την κυριακάτικη αργία. Για πάρα πολλούς. Θα δούμε αμέσως. Πάνω σοβαρότατες ευθύνες και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν βγαίνουν έξω από το κάδρο οι προηγούμενες κυβερνήσεις και πολύ ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άνοιξε τον ασκό του αιώλου με την κατάργηση των 32 Κυριακών της κυριακάτικης αργίας. Λοιπόν. Και βρήκε η Νέα Δημοκρατία το επιχείρημα τώρα και το καταργεί σε δεκάδες κλάδους και για χιλιάδες εργαζόμενους. Μάλιστα. Και στην ίδια στιγμή αυξάνεται την ευελιξία και την ασυδοσία των επιχειρήσεων. Λοιπόν, για να κάνουμε κουβέντα. Και να μονιμοποιήσει και την τηλεργασία. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σημαίνει δεκάωρη δουλειά. Μάλιστα. Σημαίνει υπερορίες, απλήρωτες υπερορίες και ένα σωρό άλλα συντριπτικά χτυπήματα που δέχονται τα εργασιακά δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα. Λοιπόν, πάμε στην Άρα, λοιπόν, είναι θρασής ο Υπουργός, δεν θα του περάσει αυτό. Αύριο πραγματικά θα γίνει σεισμός σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι, θα έρθουμε. Ακούσαμε αρκετή ώρα τον Υπουργό γι' αυτό. Αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Είναι για τα σκουπίδια. Στην κυριολεξία είναι για λοιπόν, τα σκουπίδια. Κύριε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ο κύριος Αλεξιάδης να το θυμάται όταν πρέπει. Όχι ψηφίζουμε ένα τρίτο μνημόνιο με όλους μαζί. Όλους μαζί ψηφίσατε το μνημόνιο. Όχι εφαρμόζουμε το νόμο για τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου με νόμο του ΠΑΣΟΚ από το 2011. Όχι απελευθερώνουμε την Κυριακή Αργία. Καταργούμε μάλλον την Κυριακή Αργία. Και τώρα άρα, να πάμε, πάμε όλοι σε κοινό μαζί. Μέτωπο. Μην κουραστούμε και φυσικά. Δεν πάμε σε κοινό μέτωπο. Εδώ έφτασε. Σαφέστατο. Εδώ έφτασε ο κύριος Κυρίτσης να μας λέει ότι έτσι κι αλλιώς λέει θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ακόμα κι αν γίνει, λέει, μια απεργία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο αγωνία λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχει τυχεία η αυριανή απεργία. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι θα δώσουν αυτή την απάντηση, θα τη δώσουν λοιπόν, στην κύριε, κυβέρνηση. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τη δώσουν στην ΚΕΣΕ, οι οποίοι χέρι-χέρι ξυλώνουν το πουλόβερ εδώ λοιπόν, και 30 χρόνια καταργώντας εργασιακά δικαιώματα. Σας ευχαριστούμε. Δικαιωματικά οι εργαζόμενοι. Πάρα πολύ. Και τους τρεις σας. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τρεις. Χάνουμε και το Skype του κ. Συντηχάκη και τον ακούμε καλά. Καλό βράδυ και στους τρεις σας. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες ξανά. Να είστε καλά, διάλειμμα.